Το Παγκρίτιο Φόρουμ Προώθησης Κριτικών Προϊόντων στα κριτικά ξενοδοχεία και δίκτυα διανομής, με τη σταθερή παρουσία και αναγνώριση που έχει κερδίσει στα 8 συνεχή έτη που διοργανώνεται, έχει αναδειχθεί σε μοχλό ενίσχυση των συνεργασιών, φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι παραγωγούς τοπικών προϊόντων και ξενοδόχους. Άλλη μια χρονιά φέτο, μια χρονιά που αφήνει πάρα πολύ αισιοδοξία για το εγχείρημα αυτό της σύζευξης των προϊόντων, των κριτικών προϊόντων με τα ξενοδοχεία. Είναι προτεραιότητα όλων μας να προσπαθήσουμε τα ξενοδοχεία του νησιού μας να καταναλώνονται κριτικά προϊόντα έτσι ώστε το νησί μας να γίνει ένας ποιοτικότερος προορισμός όπως είναι ο γαστρονομικός. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος διαφήμισης των θαυμάσιων προϊόντων που βγάζει η Κρητική Γη. Να δώσουμε και εμείς από την πλευρά μας ό,τι μπορούμε ώστε και φυσικά να προχωράει η συνεργασία με τους ξενοδόχους και γενικά με το επιχειρήν, αλλά να αποκτήσουν και την εξωστρέφεια η οποία χρειάζεται για τα κρητικά μας προϊόντα. Είναι τόσο ποιοτικά, είναι κρίμα να έχουν τις τιμές που έχουν. Η διοργάνωση υποστηρίζεται από το σύνολο των τοπικών παραγωγικών φορέων της Κρήτης και στόχο έχει την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ ξενοδόχων και παραγωγών, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των κρητικών ξενοδοχείων και της ευρύτερης τοπικής αγοράς από την ντόπια αγροτική παραγωγή, δίνοντας έτσι την ευκαιρία και στους επισκέπτες του νησιού να γνωρίσουν τα γνήσια προϊόντα της κρητικής διατροφής. Τα ξενοδοχεία είναι περίπου στις 150. Οι ξενοδοχειακές μονάδες και η παραγωγή πάνω από τους 200. Και σας λέω ότι είναι αυξητικά αυτά τα νούμερα από χρονιά σε χρονιά και φέτος σας λέω είναι ακόμα και ποιοτικότερα. Πάντα το ποιοτικό δεν χρειάζεται να σου ζητήσουν. Βλέπεις την ανταπόκριση που έχει την ώρα που ο καταναλωτής το απολαμβάνει. Εγώ βλέπω με μεγάλη μου χαρά σήμερα ότι οι εκθέτες αλλά και τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν έρθει είναι κατά πολύ περισσότερα από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια και αυτό σημαίνει ότι αυτό που ξεκινήσαμε με ελπίδα πριν από 7-8 χρόνια έχει αποδώσει και έχει βρει πρόσφορο έδαφος για να καρπίσει. Σίγουρα αυτό είναι ένα προτέρημα που γίνεται εδώ πέρα και πρέπει σιγά σιγά να όλα τα ξενοδοχεία να το δουν με καλύτερο μάτι έτσι ώστε να λαμβάνουν όλα μέρος μαζί με τους τοπικούς παραγωγούς έτσι ώστε τα προϊόντα μας να αναδειχθούν ακόμα πιο πολύ. Κρήτη διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα πάνω στα οποία θα μπορούσε να στηριχτεί η επιχειρηματικότητα και να περάσουμε σε ένα νέο ολοκληρωμένο και βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης προγραμματίζονται ολιγόλεπτες συναντήσεις των εμπλεκόμενων επιχειρηματιών αλλά και έκθεση προϊόντων σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες. Προδίδει όλη η διοργάνωση, όλοι οι φορείς συμβάλλουν σε αυτό, αλλά και οι ξενοδόχοι το έχουν δει πολύ ζεστά και από ό,τι ξέρω, φέτος είναι γύρω στο 30% παραπάνω οι συμμετοχές, τα ραντεβού επίσης λίγο παραπάνω από πέρυσι. Αυτό σημαίνει ότι δείχνει ενδιαφέρον. Η απόκριση των τουριστών καταναλωτών είναι ότι το ντόπιο προϊόν το οποίο παρουσιάζεται και προβάλλεται μέσα από αυτό το φόρουμ αρέσει. Αρκεί να προβληθεί και σωστά από το ξενοδοχείο, κάτι το οποίο θεωρώ ότι γίνεται. Κατά συνέπεια αυτό είναι και ένας πρεσβευτής διαφήμισης ανά τον κόσμο της Κρήτης μέσα από τα προϊόντα της. Εννοείται ότι στο φόρουμ ερχόμαστε για να έρθουμε σε επαφή με τους ξενοδόχους και τους επαγγελματίες του χώρου. Είναι κάτι το οποίο προχωράει, είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται και το βλέπουμε πάντα με θετικό μάτι. Έχετε κλείσει συνεργασίες μέσα από αυτό? Ναι, φυσικά. Εμείς είμαστε μια εταιρεία η οποία έχουμε ευνοηθεί πολύ από όλο αυτό. Τρέχουν ήδη συνεργασίες και θα τρέξουν και άλλες λόγω αυτού του θεσμού. Πάντα από κάποια προσπάθεια που γίνεται και σε συνεργασία με το επιμελητήριο βγαίνουν αποτελέσματα. Θεωρώ ότι κάθε χρόνο βελτιωνόμαστε, τα ραντεβού είναι περισσότερο και πιο οργανωμένα. Πάντα έχουμε κάτι θετικό. Είναι ένα αντάμωμα των παραγωγών με τον ξενοδόχο για να ενισχύσουμε την τοπική κριτική παραγωγή.